στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό, άντρες και γυναίκες της Ελλάδας της ικανοποιημένης ταξιαρχίας, αποχωρώντας μετά από 35 σχεδόν χρόνια προσφοράς στην πατρίδα, με την ιδιότητα του Έλληνα αξιωματικού, παραδίνω σήμερα τη δίκη της ταξιαρχίας στον ταξίαρχο Κοσμά Καρυμανίδη, άξιο επαγγελματία και ξέρετο συνάδελφο, για τον οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει με επιτυχία το δύσκολο έργο της ταξιαρχίας. Σήμερα είναι για μένα μια χρονική περίοδος στην οποία αποσυρώθηκα από την πρώτη στιγμή με πάθος και όραμα. Με προσήλωση στις αρχές και τις αξίες του στρατού μας, με τιμή και αξιοπρέπεια, μένοντας μακριά από υπόλοιπες διαδρομές. Παραδίνοντας σήμερα τη δίκη της ταξιαρχίας, αισθάνομαι υπερήφανος και συγκινημένος που υπήρξα διοικητής της. Υπερήφανος γιατί η υπηρεσία μου ανέδειξε να διοικήσω την ενάτη μηχανοποιημένη ταξιαρχία με ιστορικό σχηματισμό στον ευαίσθητο αυτό χώρο της πατρίδας και συγκινημένος γιατί είμαι υποχρεωμένος να αποχωριστώ εκλεκτούς συνεργάτες. Αποτιμώντας το έργο της διοίκησης συνολικά, εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου για το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ περιττό μέχρι σήμερα να αναφερθώ στον απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε. Λέω το παραπάνω, τιμήσαμε την εμπιστοσύνη της ιεραρχίας που ποτέ δεν εχθέσαμε και κερδίσαμε με το σπαθί μας την αγάπη των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εμπεδώσαμε το αίσθημα της ασφάλειας, ιδιαίτερα στους κατοίκους των παραμεθονίων περιοχών. Επιτελείο και μονάδες εργάστηκαν μεθοδικά και σκληρά, με επιμονή και ζήλο, ώστε να παρακάμψουμε κάθε δυσκολία και να ανταποκριθούμε στο πολυπίκυλο έργο του στρατού μας. Επιβάλλεται λοιπόν να σας συγχαρώ και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και αυταπάνηση και το ίδιο αίσθημα ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση της ταξιαρχίας. Κατά τη διάρκεια της διοίκησης μου και δικός άξονας υπήρξε η προσπάθεια δημιουργίας εργασιακής ηρεμίας σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη πρωτοβουλία, καθώς και η καλλιέργεια